Γεια χαρά! Σήμερα θα παίξουμε το Metroid Fusion για να εξερευνήσουμε λίγο και την άλλη πλευρά των παιχνιδιών τύπου Metroidvania, τα οποία σε επίπεδο gameplay καθορίζονται κυρίως από το Metroid. Το Castlevania δίνει ένα τόνο πιο πολύ αισθητικό. Το Metroid Fusion έφτασε στα χέρια μου από την εξής συγκυρία, γύρω στο 2010. Έκανα πολύ παρέα διαδικτυακά με ένα παιδί από την Αγγλία στο πλαίσιο της πολύ ζωντανής τότε κοινότητας του GameSpot και ανταλλάσσαμε απόψεις, συζητάγαμε για τα παιχνίδια όχι μόνο σε παικτικό επίπεδο αλλά και σε φιλοσοφικό, κυρίως με δική του πρωτοβουλία. Λοιπόν, σε μία από αυτές τις συζητήσεις μας μου είχε πει «Καλά, δεν έχεις παίξει ποτέ παιχνίδι Mario?» Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ποτέ NES, ούτε ήμουν μεγάλος φαν των παιχνιδιών αυτών. Εγώ άρχισα να παίζω την σύγχρονη περίοδο των παιχνιδιών από το PlayStation και μετά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή το φαίνει κουβέντα ότι δεν είχα παίξει ούτε Zelda. Τρελάθηκε αυτός. Είναι δυνατόν, μου λέει. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αποκαλύπτεται ότι δεν έχω παίξει ούτε Metroid. Μου λέει, καλά, πώς είναι δυνατόν να ασχολείσαι με τα game τόσο σοβαρά και πώς τα κατάφερες και έχεις χάσει τα τρία πιο σημαντικά παιχνίδια της προηγούμενης περίοδου, των τελευταίων 10-15 ετών. Και για να επανορθώσω κατά κάποιο τρόπο, έτσι να αναπληρώσω το κενό αυτό, αγόρασα από το eBay 2-3 παιχνίδια και ανάμεσα σε αυτά ήταν και το Metroid Fusion για το Game Boy Advance. Εγώ δεν είχα αυτό το σύστημα ποτέ και το έπαιξα στο Nintendo DS, το οποίο είχε συμβατότητα με τους τίτλους προηγούμενης γενιάς. Αλλά σοβαρά ασχολήθηκα μόνο όταν το έπαιξα στο Wii U από την ψηφιακή κυκλοφορία. Μου ήταν πιο εύκολο να το παίξω στην τηλεόραση με μεγάλο χειριστήριο παρά στην μικροσκοπική οθόνη του Nintendo DS. Είναι το μοναδικό παιχνίδι Metroid που έχω παίξει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το πιο αγαπημένο μου ή το λιγότερο αγαπημένο μου. Είναι το μοναδικό που έχω παίξει και μου άρεσε αρκετά. Από ό,τι έχω διαβάσει έτσι στο ίντερνετ, είναι ένα παιχνίδι που έχει φανατικούς φίλους και σε εισαγωγικά φανατικούς εχθρούς. Οι οπαδοί της σειράς, οι πιο παλιοί, οι πιο παραδοσιακοί, δεν το πολυπάνε το Fusion. Διότι είναι αρκετά προκαθορισμένες οι διαδρομές που ακολουθείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι έτσι παιχνίδι ελεύθερου, ανοιχτού κόσμου όπως ήταν τα προηγούμενα Metroid. Είναι ένα παιχνίδι για handheld. Για να το παίρνεις μαζί σου, να παίζεις λίγη ώρα, να το αφήνεις, να το ξαναπιάνεις, να μην χάνεσαι δηλαδή σε έναν απέραντο κόσμο. Εγώ δεν το βρίσκω αυτό απαραίτητα κακό. Είναι, θα έλεγα, καλό να μπαίνει σε μια τάξη το παιχνίδι, να μην είναι πολύ άναρχο. Ήταν και το πρώτο μου παιχνίδι Metroid, ήθελα οπωσδήποτε. Ήταν μια καλή επιλογή αυτό το παιχνίδι και είναι ο φίλος μου εκείνος που μου πρότεινε το συγκεκριμένο παιχνίδι για πρώτο παιχνίδι Metroid. Αν και εκείνος ήταν πολύ μεγάλος φαν του Super Metroid, το οποίο κατά γενική ομολογία πρέπει να είναι το καλύτερο Metroid που κυκλοφόρησε ποτέ. Βέβαια η αντιπάθεια που έχουν ορισμένοι στο Metroid Fusion δεν είναι τίποτα μπροστά στο Metroid Other M για το Wii,
Όπως είχα διαβάσει χαρακτηριστικά, εάν το Metroid Fusion είναι το μαύρο πρόβατο της σειράς, το Other M είναι το μεταλλαγμένο πρόβατο με 8 πόδια. Οπότε πάντοτε υπάρχουν και χειρότερα. Λοιπόν, ας το αρχίσουμε λίγο να το δούμε. Έχει και πολλά διαλογικά μέρη το παιχνίδι, οπότε έχουμε αρκετό διάβασμα να κάνουμε. Μου είχε ανατεθεί να παρακολουθώ από κοντά τη βιολογική ερευνητική ομάδα, οπότε για μία ακόμη φορά βρέθηκα στην επιφάνεια του SR-388. Ήταν τότε που δέχτηκα επίθεση από μια μορφή ζωής που δεν είχα ξανασυναντήσει ποτέ. Αργότερα μόνο έμαθα την ταυτότητα αυτού που με επιτέθηκε, του παρασιτικού οργανισμού που σήμερα τον ξέρουμε ως X. Μη γνωρίζοντας την κατάστασή μου, επέστρεφα στο σταθμό όταν χτύπησε η καταστροφή. Μόλις το X είχε μολύνει το κεντρικό νευρικό μου σύστημα, έχασα τις αισθήσεις μου και το σκάφος περιπλανήθηκε μέσα σε μία ζώνη αστεροειδών. Τα συστήματα ασφαλείας του σκάφους με εκτόξευσαν αυτόματα στο θάλαμο διαφυγής πριν τη σύγκρουση. Το βιολογικό σκάφος το περιμάζεψε και με μετέφερε στο αρχηγείο της Γαλακτικής Ομοσπονδίας. Όμως, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το X πολλαπλασιάστηκε μέσα μου, αλλοιώνοντας μεγάλες περιοχές της στολής μου. Τότε ήρθε στο φως ότι τα οργανικά μέρη της στολής μου είχαν ενσωματωθεί τόσο πολύ με το σύστημά μου που δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν όση ώρα ενώ όσο ήμουν ανέστητη. Μεγάλα τμήματα της στολής έπρεπε να αφαιρεθούν χειρουργικά, αλλοιώνοντας δραματικά την εξωτερική μου εμφάνιση. Όμως, το X στο κεντρικό νευρικό μου σύστημα είχε ενσωματωθεί τόσο πολύ που δεν μπορούσε να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Μου δόθηκε μια πολύ μικρή πιθανότητα επιβίωσης. Τότε κάποιος βρήκε μία θεραπεία. Πρότειναν να χρησιμοποιήσουν ένα κύτταρο Metroid για να φτιάξουν ένα εμβόλιο anti-X. Φαίνεται ότι η Ομοσπονδία είχε καταφέρει να διατηρήσει μία καλλιέργεια κυττάρου από το τελευταίο νήπιο Metroid από τον SR-388. Το αντίδοτο προετοιμάστηκε και μου έγινε ένεση χωρίς καθυστέρηση. Τα παράσιτα X αμέσως καταστράφηκαν εντελώς.
Όσο για μένα, μια ζωή τελείωσε και όμως επιβίωσα και γεννήθηκα ως κάτι διαφορετικό. Αναλογιζόμενοι αυτό το γεγονός, συνειδητοποιώ ότι χρωστώ στο Metroid τη ζωή μου για δεύτερη φορά. Θα φτάσουμε σύντομα στο ερευνητικό σταθμό BSL. Πρέπει να προετοιμάσω την πρόσδεση. Ο υπολογιστής του σκάφους με είχε ειδοποιήσει για την προσέγγισή μας στα βιολογικά διαστημικά εργαστήρια ή τον ερευνητικό σταθμό BSL. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, η ερευνητική ομάδα έστειλε την τελευταία φουρνιά από τα πλάσματα που είχαμε εχμαλωτήσει εκεί, όπως επίσης και τα μολυσμένα κομμάτια της στολής μου. Μόλις ανέκτησα τις αισθήσεις μου, έμαθα ότι μια ανεξήγητη έκρηξη συγκλώνησε το σταθμό. Για κάποιο λόγο αυτό ξύπνησε έναν άγνωστο φόβο μέσα στην καρδιά μου και τώρα με στέλνουν εκεί να εξερευνήσω. Η αποστολή μου στο σταθμό BSL θα επιτηρείται από το νέο υπολογιστή του σκάφους. Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του μηχανικού συνεργάτη, είναι κάτι που πρέπει να υποστώ, καθώς ήταν ένας όρος για να αναλάβω το σκάφος. Για κάποιον που δεν του αρέσει να παίρνει εντολές, αυτή είναι η δεύτερη φορά που έχω βρεθεί να πρέπει να το κάνω. Με κάνει να θυμάμαι τον άλλο συνεργάτη μου. Έγινε μία έκρηξη στο διαμέρισμα της καραντίνας. Ο χώρος αυτός είναι η αποθήκη για θαλάμους που περιέχουν πρόσφατα δείγματα από τον S-488, όπως επίσης και κομμάτια από την μολυσμένη στολή σου, από τα παράσιτα X. Η αιτία αυτής της έκρηξης είναι ακόμα ασαφής. Ερεύνησέ το. Το διαμέρισμα της καραντίνας είναι εδώ. Κινήσου γρήγορα και αθόρυβα. Δεν είσαι ακόμα σε θέση να χρησιμοποιήσεις τις περισσότερες από τις κρυφές δυνατότητές σου. Μην το ξεχνάς αυτό, Σάμος. Σταμάτησε στο δωμάτιο πλοήγησης στο δρόμο σου. Συνδέσου από εκεί. Είναι ο στόχος σου σαφής? Ναι. Τώρα πήγαινε στο διαμέρισμα της καραντίνας. Βλέπετε, μας το λέει 5-6 φορές ποιος είναι ο προορισμός μας. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να κάνουμε και το πρώτο μας save. Πήγαινε στο χώρο που είναι η καραντίνα, εντάξει, το εμπεδώσαμε. Βλέπετε το παιχνίδι, έτσι μας έχει πάρει από το χεράκι
μας το λέει μερικές φορές τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε και πολύ ελευθερία ακόμα. Εδώ είναι μια κόκκινη πόρτα όπου δεν μπορεί να μπούμε ακόμα. Βλέπετε το χαρακτηριστικό τρόπο που κάνει τα άλματα ο χαρακτήρας στο Metroid. Λοιπόν, πάμε για ενημέρωση πάλι. Το διαμέρισμα της καραντίνας είναι μπροστά σου. Επιβεβαιώθηκαν βιολογικά σημάδια. Να είσαι προσεκτική. Θα είμαστε. Βλέπετε τώρα εδώ μου έχει κλείσει την τη δίωδο. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Εδώ επίσης μια πόρτα που είναι κλειστή. Ένα πολύ στενό πέρασμα που δεν μπορούμε να περάσουμε για την ώρα. Επίσης εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε επιτέλους στην καραντίνα. Από εδώ δραπέτευσε αυτό το πλάσμα. Έσπασε αυτό το θάλαμο. Εδώ είπαμε είχανε κάποια δείγματα από τον SR388, τους εξωγήινους δηλαδή, και κομμάτια από τη μολυσμένη στολή. Τώρα όλα αυτά έχουν ξεφύγει. Λοιπόν, για να πάμε πάλι για ενημέρωση. Έχουμε άσχημα νέα. Τα δείγματα που φέραμε πίσω από την ομάδα του πεδίου μολύνθηκαν από τα παράσιτα X. Το X μπορεί να μιμηθεί τη λία του. Οποιοδήποτε είδος θα μπορούσε να το έχει, να έχει υπάρξει ο ξενιστής. Πριν την έκρηξη, ένας αισθητήρας ασφαλείας σκανάρισε ένα από αυτά. Τα ζελατινοειδή παράσιτα X εισβάλλουν και γρήγορα να παράγονται, σκοτώνοντας το πλάσμα που τα φιλοξενεί. Επίσης απορροφούν το DNA και το χρησιμοποιούν για να μιμηθούν τον ξενιστή. Είχε σχεδόν σκοτωθεί από μία μόλυνση του X. Μόνο το εμβόλιο Metroid σου έσωσε τη ζωή. Φαίνεται ότι τα Metroids ήταν οι κύριοι θηρευτές του X. Και αυτός είναι ο λόγος που το εμβόλιο λειτουργήσε τόσο γρήγορα και τόσο καλά. Αλλά έχει αλλάξει επίσης τη μοριακή δομή σου. Δεν θα μολυνθείς ποτέ ξανά από το X. Στην πραγματικότητα μπορείς τώρα να απορροφήσεις οποιοδήποτε παράσιτο X αιωρείται ελεύθερο, χωρίς κάποιο ξενιστή, απλά ακουμπώντας το. Αυτό θα σου επιτρέψει να αναπληρώσεις την υγεία σου και να αναπληρώσει τα όπλα. Επίσης, μπορείς να επαναφέρεις τις κρυφές δυνατότητες με αυτόν τον τρόπο, οπότε κυνήγησε τα ελεύθερα παράσιτα X όποτε μπορείς. Αυτός ο σταθμός φιλοξενεί πολλά δείγματα. Και κάποια από αυτά είναι βία.
πρέπει να κρατήσουμε το X μακριά από τα περιβάλλοντα αναπαραγωγής, με κάθε κόστος. Αυτό είναι ζωτική σημασία, Σάμους. Ήδη ανοιχνεύω τεράστια βιολογικά σήματα σε αυτή την περιοχή. Τα X συγκεντρώνονται εκεί. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία μας να τα εξολοθρεύσουμε. Αλλά είσαι μόνο στο 10% της επάρκειάς σου στη μάχη. Οι πιθανότητες επιβίωσής σου είναι εξαιρετικά χαμηλές. Η Ομοσπονδία σε χρειάζεται ζωντανή και στο καθήκον, Σάμους. Λοιπόν, τώρα πήγαινε. Απελευθέρωσα τις κλειδαριές στις πόρτες επίπεδου 0, τις γκρι πόρτες δηλαδή. Κοίταξε για τις θύρες που αναβοσβήνουν. Λοιπόν, αφού τελείωσε η ενημέρωση, μας αφήνει να φύγουμε επιτέλους. Έχει πολύ μπλα μπλα το παιχνίδι, έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Λοιπόν, να μία πόρτα μπορεί να μπούμε. Εδώ για παράδειγμα δεν μπορεί να πάμε ακόμα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό το δωμάτιο που κάνει save, είναι το ίδιο ακριβώς που είχαμε και στο Symphony of the Night. Βέβαια, το Metroid προηγείται χρονικά. Ένα πτώμα ενός επιστήμονα. Η οθόνη εκεί στον υπολογιστή και το ζόμπι. Εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε ακόμα. Σε πολύ λίγο θα έρθουμε όταν θα έχουμε την ικανότητα να περνάμε από στενά σημεία. Βλέπετε, το παράσιτο έρχεται και δίνει ζωή στο πτώμα. Έτσι λειτουργεί δηλαδή. Λοιπόν, να είμαστε πάλι στο δωμάτιο επικοινωνίας του Big Brother για να δούμε τι θα μας πούμε. Έχω λάβει νέα από το αρχηγείο. Μπορεί να σε υποστηρίξουν με δεδομένα όπλων που μπορείς να κατεβάσεις. Μόλις έχεις αυτά τα δεδομένα θα είσαι σε θέση να χρησιμοποιήσεις πυράβλους. Αυτό θα σε βοηθήσει ενάντια σε κάποιους εχθρούς όπου η ακτίνα δεν μπορεί να τα βλάψει. Κατευθύνσου στο δωμάτιο των δεδομένων για το κατέβασμα, το οποίο βρίσκεται εδώ. Με τους πυράβλους οι πιθανότητες επιβίωσης ανέρχονται στο 20%. Λοιπόν, βλέπετε οδηγίες, χάρτης, πήγαινε εδώ. Δεν μπορεί να πας όπου θέλεις, γι' αυτό έτσι έχετε μία εικόνα για ποιο λόγο οι βετεράνοι του Metroid δεν συμπάθησαν ιδιαίτερα το Fusion, γιατί ακριβώς τους καθοδηγεί, τους πατρονάρει κατά κάποιο τρόπο σε κάθε τους βήμα. Εγώ, όπως σας είπα, το βρίσκω μάλλον θετικό αυτό για κάποιον που είναι αρχάριος. Λοιπόν, για να δούμε το χάρτη, έχουμε να πάμε κάπου αλλού. Νομίζω όχι. Αυτός ο υπολογιστής μου θυμίζει έναν χοντροκομμένο ομοσπονδιακό
που υπηρετούσα, που το όνομά του ήταν Άνταμ Μάλκοβιτς. Με φώναζε κυρία στις αποστολές. Από οποιονδήποτε άλλο, αυτό θα ακουγότανε σαρκαστικό. Αλλά ο Άνταμ το έκανε να ακούγεται τιμητικό. Από σεβασμό και με μια δόση ειρωνίας, ονόμασα τον υπολογιστή από τον Άνταμ. Εγώ δεν έχω παίξει τώρα το προηγούμενο παιχνίδι, πιθανότατα να υπήρχε κάποιος Άνταμ. Λοιπόν, πάνω είναι κόκκινα, εδώ πάμε. Το δωμάτιο δεδομένων είναι μπροστά σου. Λοιπόν, κατεβάσαμε τα δεδομένα των πυράβλων, κρατάμε το R πατημένο και με το B εκτοξεύουμε. Λοιπόν, βλέπετε πάλι είναι οι κλειστές οι πόρτες, πρέπει οπωσδήποτε να μας ενημερώσει το κομπιούτερ. Οι ηλεκτρικές παρεμβάσεις έθεσαν εκτός λειτουργία τους ανελκυστήρες στο κύριο κατάστρωμα. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το X. Θα δουλέψω πάνω σε αυτό. Όσο για σένα, προσπάθησε να βρεις έναν άλλο τρόπο για το στόχο, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Λαμβάνω τεράστια βιολογικά σήματα, οπότε ελπίζω οι πύραυλοι που έχεις να δουλέψουν. Για να ξαναφορτώσεις τους πυράβλους μπορεί να χρησιμοποιήσεις ένα δωμάτιο επαναφόρτισης ή να απορροφήσεις ένα ειδικό τύπο του παρασίτου X με χρώμα πράσινο. Θα τα δεις. Προσπάθησέ το. Η πύραυλη είναι η μόνη σου ελπίδα. Μη διστάσεις να τους χρησιμοποιήσεις. Επιμένει, έτσι. Λοιπόν, τώρα βρες ένα τρόπο για να φτάσεις στο στόχο σου. Λοιπόν, για να τους δοκιμάσουμε. Και ανοίξαμε ένα κρυφό πέρασμα. Το παιχνίδι δομείται έτσι. Πάντοτε βρίσκεις κάποια περάσματα κρυφά, αλλά δεν είναι όπως το Castlevania όπου βρίσκεις κάποια special items ή κάποια μυστικά. Εδώ είναι ο κύριος τρόπος παιχνιδιού να βρίσκεις τα κρυμμένα μονοπάτια, αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσεις. Αυτή είναι και η βασική διαφορά. Άρα πρέπει να αξιοποιήσεις όλες τις δυνατότητες που μαθαίνεις πάλι, γιατί υποτίθεται τις ξέρεις, αλλά είναι κρυμμένες. Όσες δυνατότητες επανακτάς πρέπει να τις χρησιμοποιείς, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να βρίσκεις τα κομμάτια του εδάφους που καταραίουν, τα μυστικά περάσματα, να κάνεις σωστή χρήση των πυράβλων, των βομβών που θα έχεις σε λίγο και να παίρνεις βέβαια τα power-ups που βρίσκεις. Πήραμε άλλους 5 πυράβλους. Επίσης εδώ ένα μυστικό. Πήραμε άλλα 5. Μαζεύονται σιγά σιγά, βλέπετε. Τώρα τι γίνεται, αυτό το κόκκινο είναι η πύλη για το boss, αλλά έχουμε αυτά τα καραγκιοζάκια τα οποία ανασταίνονται συνέχεια. Για να δούμε.
όταν δεν αναβοσβήνει το μάτι, είναι η ευκαιρία να το χτυπήσουμε. Α, πέρα λίγο. Έβγαλε ένα κόκκινο παράσιτο το οποίο το έχασα βλακωδώς, το οποίο θα μου αναπλήρωνε στο 100% την υγεία και τα όπλα. Απ' έξω οι καμικάζοι κάνουν σούζες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Ναι. Λοιπόν, ας κάνουμε κάνα save. Καλά, δεν έχω ανάγκη να μαζεύω τα παράσιτα, είμαι στο full. Λοιπόν, πάμε για τον boss εδώ πέρα. Για καταφέρω να κάνω αυτά τα απλά άλματα. Ξεφτύλα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο χρήσιμα power-ups. Η ενέργεια, δηλαδή αυξάνει την μπάρα της ζωής. Βλέπετε, έχουμε το 99 και έχουμε και μία μπάρα επιπρόσθετη άλλους 100 πόντους, όπως θα δούμε στο status. Λοιπόν, έχουμε ενέργεια 199, 200 δηλαδή σχεδόν, και πυράβλους 20. Καλά είμαστε. Επίσης τώρα εδώ βλέπετε, άμα αυτό είναι το μόνο στο New Game Plus το βλέπεις, να σου δίνει δηλαδή πόσα power-ups έχεις να μαζέψεις και πόσα έχεις πάρει μέχρι στιγμής. Και κάτω αριστερά υπάρχει και το χρονόμετρο. Είμαστε στα 8 λεπτά. Εάν κατορθώσουμε και τελειώσουμε το παιχνίδι κάτω από 2 ώρες και με 100% τα αντικείμενα, κερδίζουμε το καλύτερο ending του παιχνιδιού, το οποίο δεν είναι τίποτα, μην φανταστείτε, απλά είναι η Samus που είναι ελαφραντημένη, αυτό είναι. Λοιπόν, πάει και το πρώτο boss, δεν ήταν πολύ δύσκολο. Και κερδίσαμε την ικανότητα να γινόμαστε μπάλα, να μεταμορφωνόμαστε. Άμα πατήσουμε το κάτω βελάκι 2 φορές γινόμαστε μπάλα. Όπως βλέπετε το παιχνίδι, μόλις κερδίσεις μια νέα δυνατότητα σου επιβάλλει αμέσως να τη χρησιμοποιήσεις. Διότι, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να φύγουμε εδώ με άλλο τρόπο παρά μόνο εάν γίνουμε μπάλα και κυλήσουμε εδώ σε αυτό το πέρασμα. Όλα εν σοφία επίησε, που λένε. Τώρα παίζω λίγο και με το Pro Controller, με το Analog Stick, γιατί είναι λίγο σκληρά τα κουμπιά του Nintendo. Προτιμώ τον αναλογικό μοχλό, έστω και αν δεν είναι πολύ ακριβίες οι κινήσεις μου. Είναι όμως πιο μαλακό για το δάχτυλο. Νομίζω εδώ είχαμε έρθει που λέγαμε ότι δεν μπορούμε να πάμε. Τώρα που αποκτήσαμε τη δυνατότητα γινόμαστε μπάλα. Λοιπόν, πού μπορούμε να πάμε τώρα, μιας και έχουμε αυτή την δυνατότητα. Κάπου είχαμε δει μια περιοχή. Η
Για να πάμε λίγο εδώ. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, το έχω παίξει κάποιες φορές, αλλά δεν θυμάμαι και απ' έξω. Πού ήτανε. Για να πάμε από εδώ λίγο. Α, δεν με αφήνει κιόλας. Σάμους είναι όπως φοβόμουν. Τα περιβάλλοντα αναπαραγωγής έχουν υποστεί εισβολή από τα παράσιτα 6. Όχι που θα τη γλίτωναν. Ο τομέας 1, SRX, δείχνει διάφορες ανομαλίες στους βιοαισθητήρες. Ο τομέας 1 είναι μία εξομοίωση του οικοσυστήματος του SR388. Για να πας εκεί, πάρε τον κύριο ανελκυστήρα και μετά τον ανελκυστήρα νούμερο 1. Λοιπόν, χρησιμοποίησε το δωμάτιο πλοήγησης μέσα εκεί για περαιτέρω ενημέρωση, φυσικά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι όποιος επέτρεψε στο X να μπει μέσα στα περιβάλλοντα, μπορεί επίσης να συνδέεται με την προηγούμενη έκρηξη. Επίσης εδώ δεν μπορούσαμε να πάμε και τώρα μπορούμε. Αλλά πρέπει να φύγουμε κατευθείαν γιατί είναι θερμοκρασίες κάτω του μηδενός και δεν έχουμε την δυνατότητα τώρα. Πρέπει να αποκτήσουμε μια αναβάθμιση για τη στολή μας. Λοιπόν, εδώ είναι μια περιοχή που μπορεί να πάμε, που δεν μπορούσαμε, που έχουμε γίνει μπάλα, για να πάρουμε ένα power up, άλλες 5 θέσεις έχουμε για τους πυράβλους. Λοιπόν, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι. Από εδώ πάμε. Και δεν θα μπορούσαμε να πάμε προηγουμένως γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να γίνουμε μπάλα. Τι ωραία που όλα έτσι δένουνε στο σχεδιασμό του παιχνιδιού. Βλέπουμε ένα πλάσμα που μιμείται τη μορφή της Σάμους, έχοντας και τη στολή που είχε η Σάμους όταν την είχε μολύνει το παράσιτο X. Δηλαδή πήρε τη μορφή της τότε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτός ο ανταγωνιστής θα είναι ο κύριος εχθρός στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στον τομέα 1. Ενημέρωση, η συνήθεια που έχει είναι λατρεία. Ο κύριος ανελκυστήρας που οδηγεί εκεί που θέλουμε να πάμε καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για αρκετό διάστημα, δυστυχώς. Κάποιος άγνωστος πράκτορας είναι σε υπηρεσία. Κάτι πάρα πολύ ισχυρό και σίγουρα όχι ανθρώπινο. Θα αναφέρω ξανά όταν γνωρίζω περισσότερα. Τώρα άκου προσεκτικά. Το X στον τομέα 1 έχει εισβάλει στους σταθεροποιητές ατμόσφαιρας. Πρέπει να θέλουν να αλλάξουν το περιβάλλον σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ήδη αναπαράγονται. Καθάρισε και τους 5 σταθεροποιητές ατμόσφαιρας για να τους σταματήσεις. Ενδιαφέρον ακούγεται.
τώρα κουνήσου. Είμαστε σαν στρατιωτάκι, έτσι. Όπου μας λένε πηγαίνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ένα δωμάτιο επαναφόρτισης. Πολύ χρήσιμα αυτά. Τώρα δεν έχω ανάγκη βέβαια τα παράσιτα γιατί είμαι στο full, αλλά έτσι από συνήθεια. Λοιπόν, δεν μπορώ να πάω εδώ, άρα πάμε στην γκρίζα πόρτα. Γίνεται. Άσε με να φύγω. Λοιπόν, βρεθήκαμε σε ένα από τα δωμάτια αυτά όπου υπάρχει δυσλειτουργία του σταθεροποιητή ατμόσφαιρας. Βλέπετε και η πόρτα είναι κλειστή, είναι κάτι σαν mini boss εδώ πέρα η κατάσταση. Δεν μπορούμε να φύγουμε αν δεν λύσουμε το θέμα. Λοιπόν, αιωρούμε ένα X σε περίπτωση που μας είχαν τελειώσει οι πύραυλοι. Λοιπόν, ο σταθεροποιητής ατμόσφαιρας είναι online, άλλες 4 μονάδες ακόμα δυσλειτουργούν. Περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα. Οπα, αυτά βαράνε κιόλας. Αχ, τι κάνω, βλάκα, τους ρίχνω με πύραυλο. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα power-up για την ζωή, πολύ χρήσιμο. Πολύ χαίρομαι. Ξέρετε, όλα τα άλλα τα βρίσκουμε εν αυθονία, δηλαδή τους πυράβλους και τις βόμβες. Η ζωή, η μπάρα υγείας είναι το πιο σημαντικό και αυτό που θα καθορίσει αν θα επιβιώσουμε στις δύσκολες μάχες με τα boss που ακολουθούν. Για να δω κάτι. Έχουμε να πάμε σε διάφορα σημεία. Μάλιστα. Πού να πρωτοπάμε. Πάμε πάνω. Να αρχίσουμε να πάρουμε τη σειρά. Άλλο ένα δωμάτιο με σταθεροποιητή. Βλέπετε, όλα δίνουν πράσινα. Δηλαδή για να αναπληρώνεις τους πυράβλους, γιατί περιμένει το παιχνίδι ότι μπορεί να έχει ξεμείνει, τέλος πάντων πρέπει με κάποιο τρόπο να βγάλεις, ναι, βλακία, πρέπει με κάποιο τρόπο να βγάλεις αυτό το mini boss και μόνο με πυράβλους μπορείς, άρα σε περίπτωση που χρειάζεσαι έχει πρόχειρα τα τερατάκια για να τα κάνεις farming. Λοιπόν, άλλες 3 μονάδες μένουνε. Για να πάμε και στους κάτω ορόφους. Εδώ τι έχει. Α, αυτά είναι σκληρά καρύδια. Αλλά ευτυχώς δίνουνε πράσινα. Άλλο. Όχι. Όχι, αυτά είναι ζόρικα. Για να πάμε εδώ. Κάνα save έχει. Λοιπόν, εδώ έχει λάβα, δεν μπορεί να πέσουμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε εδώ μονόζυγο. Θηρίο ή Σάμους. Για να πάρουμε ένα power up. Όταν θα αποκτήσουμε την αναβάθμιση της στολής θα μπορέσουμε να βουτήξουμε μέσα στη λάβα και να πάρουμε... έχει ένα-δύο power ups εδώ πέρα από ό,τι θυμάμαι.
Τώρα δεν θέλει να σκοτωθεί πολύ κανείς εδώ και πολύ. Τι είναι δύσκολα αυτά. Λίγο να προσέψω. Τα ρίχνω που να είναι. Είπαμε είναι ο αναλογικός μοχλός που δεν έχει και μεγάλη ακρίβεια. Αχ, ωραίο αυτό το σεϊβάκι εκεί πέρα. Στον πάνω όροφο. Λοιπόν, αυτό έχει ένα άνοιγμα από τα δεξιά. Άλλα δύο δωμάτια τέτοια. Τώρα εδώ μου έχει μείνει βέβαια συνήθεια από το Castlevania να θέλω να ολοκληρώσω το χάρτη, γιατί έχει μείνει ένα κομματάκι εδώ που δεν εξερεύνησα. Εδώ δεν έχει σημασία σε αυτό το παιχνίδι, δεν κερδίζεις κάτι με το 100% του χάρτη, αλλά είναι το ψυχαναγκαστικό αυτό, έτσι. Δεν μπορώ να τα αφήσω να είναι γκρι. Ετοιμάζεται εκεί πέρα με μου έχει μίξει. Είχαμε αφήσει κάποιο δωμάτιο. Τώρα έχω μπερδευτεί λιγάκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα ακόμα δωμάτιο. Εδώ έχει μια πόρτα που μπορεί να πάμε αργότερα. Άλλο ένα. Έχει ένα power up. Από εδώ δεν μπορούμε να φύγουμε. Τα αγαπημένα μας τέρατα. Εντάξει, έχω βρει ένα τρόπο να τα εξολοθρεύω. Απλά θέλει να είσαι γρήγορος, γιατί αυτά τα παράστα, αν δεν τα απορροφήσεις, πάνε και ξαναδίνουν ζωή σε κάποιο άλλο από τα τέρατα. Λοιπόν, εδώ είναι ένα πολύ ύπουλο πέρασμα, διότι μπορείς να μπεις, αλλά δεν μπορεί να βγεις, οπότε είναι μονόδρομος. Βέβαια από εδώ πρέπει να έρθουμε ούτως ή άλλως. Τώρα λοιπόν, καλύτερα από ψηλά. Βλέπετε την πόρτα που οδηγεί στο boss. Πρέπει να την καταστρέψουμε πρώτα. Μία. Δύο.
3. Αυτή τη φορά το πήραμε το κόκκινο παράσιτο. Εδώ είναι το boss νομίζω. Κάθε φορά που τον πυροβολείς σου ρίχνει και μία. Οπότε βέβαια μας φτάνει η ζωή μας έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ανακτήσαμε τη δυνατότητα να φορτίζουμε την ακτίνα. Να ρίχνουμε δηλαδή μία σούπερ βολή. Και οι πιο έμπειροι παίκτες του Metroid, από τη στιγμή που κερδίζουν αυτή την ικανότητα, παίζουν συνέχεια έτσι με πατημένο το Β τέλος πάντων, και μόλις δουν έναν εχθρό του την μπουμπουνίζουν. Βέβαια εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η ιδέα να έχω πατημένο ένα κουμπί. Οπότε εγώ θα παίζω με τους πυράβλους κανονικά. Εδώ βλέπετε ένα διέξοδο, αλλά είναι φαινομενικά διέξοδο. Πάντα υπάρχει ένα πέρασμα που πρέπει να σκεφτείς τι πρέπει να κάνεις. Τώρα εδώ είναι απλά τα πράγματα σχετικά, αλλά όταν το παίζεις για πρώτη φορά έτσι λες τι γίνεται εδώ πέρα, αδιέξοδο ξέρω εγώ. Θυμάμαι τον πρώτο καιρό μου έκανε πολύ καιρό να περάσω αυτή την περιοχή με τις σταθεροποιητές και όλα αυτά τα περίεργα. Μην τα θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε από την αριστερή πλευρά. Τώρα, τι τα σκοτώνω αυτά, δεν υπάρχει λόγος. Παρά μόνο να χάσω υγεία. Λοιπόν, τα καταφέραμε και οι 5 σταθεροποιητές είναι online. Λοιπόν, προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Μάλλον πρέπει να πάμε να βρούμε κάποιο δωμάτιο με να μας δώσει οδηγίες στο κομπιούτερ για τον επόμενο προορισμό μας. Οχ, τι είναι όλα αυτά. Όπου φύγει. Τι ωραία, ε! Με τους σταθεροποιητές εν λειτουργία, καθαρό αεράκι. Αχ! Εντάξει. Παναγία μου. Κάτσε να τα πάρω αυτά. Αυτά ξαναγεννιούνται. Ναι. Είναι για farming μάλλον. Εδώ είναι κλειστά. Επαναφόρτιση, μια χαρά. Έχουμε μαζέψει 35 πυράβλους, μια χαρά μας βρίσκω. Και 200, όχι 300 περίπου ζωή. Για να δούμε πού θα μας στείλει το κομπιούτερ. Οι σταθεροποιητές ατμόσφαιρας είναι online, μπράβο μας. Αλλά πολλά X πήγανε σε άλλους τομείς, όπως φαίνεται. Ιδιαίτερα, στον τομέα 2, το τροπικό περιβάλλον δείχνει ανομαλίες. Υποπτεύομαι ότι το X μπήκε σε αυτόν τον τομέα με τη βοήθεια
του αφανούς σαμποτέρ. Αυτός ή αυτό μπορεί να βρίσκονται στο τρό αυτή τη στιγμή. Σάμους πήγαινε εκεί πέρα. Χρειαζόμαστε να θέσουμε ένα τέλος σε αυτό. Άρχισε να κινείσαι. Θα σε ενημερώσω στο δωμάτιο επικοινωνίας πλοήγησης του τρό. Πάμε για τρό. Καθώς άκουσα την ενημέρωση, οι σκέψεις μου γύρισαν στον Άνταμ. Ο πραγματικός Άνταμ με καταλάβαινε καλά. Θα τελείωνε τις οδηγίες λέγοντας «Έχετε καμία αντίρρηση, κυρία?» Ήξερε ότι δεν θα διαφωνούσα. Αυτός ήταν απλά ο τρόπος του για να μου δείξει την εμπιστοσύνη του. Αναρωτιέμαι εάν μπορώ να εμπιστευτώ αυτό το κομπιούτερ επίσης. Πάμε για το 2 που αναβοσβήνει. Βλέπετε δεν μας αφήνει να χαθούμε το παιχνίδι. Λοιπόν, στο δωμάτιο επικοινωνίας του Big Brother πάλι. Έμαθα την ταυτότητα του μυστηριωδούς σαμποτέρ. Σάμους είναι ένα X που σε μιμείται. Το ονόμασα SAX. Πιστεύω ότι το SAX ήρθε από το θάλαμο που περιείχε τα μολυσμένα τμήματα της στολής σου. Χρησιμοποίησε μία βόμβα για να δραπετεύσει από το διαμέρισμα της καραντίνας. Αυτή η έκρηξη διαπέρασε τους θαλάμους που περιείχαν όλα το X και έτσι άρχισε το X που άρχισε αυτή την καταστροφή. Πάντοτε υπάρχει ένα σενάριο καταστροφής σε όλα αυτά τα παιχνίδια, ένα ατύχημα, κάτι. Αλλά ο SAX είναι σίγουρα η μεγαλύτερη μας ανησυχία για την ώρα. Το SAX σε μιμείται πλήρως. Με όλες τις δυνάμεις δηλαδή. Με όλες τις δυνάμεις που είχες, με άλλα λόγια, και που δεν έχεις τώρα ακόμα. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Εάν δεις το SAX, τρέξε. Μη σκεφτείς να το αντιμετωπίσεις. Είσαι ακόμα πολύ ευάλωτη στο κρύο. Μια παρενέργεια που δεν περιμέναμε από το εμβόλιο του Metroid. Όπως τα Metroids μπορείς να παγώσεις από μια ακτίνα πάγου. Φυσικά το SAX είναι εξοπλισμένο με αυτήν την ακτίνα πάγου. Μείνε μακριά. Εάν το δεις, τρέχα. Το αρχηγείο λέει ότι έχουν δεδομένα από βόμβες έτοιμα στο δωμάτιο δεδομένων. Οι βόμβες θα σε βοηθήσουν να βρεις έναν τρόπο να ξεφύγεις εάν το SAX σε παγιδεύσει. Το δωμάτιο επικοινωνίας είναι εδώ, αλλά είναι σφραγισμένο από μία πόρτα επίπεδου 1, με μπλε δηλαδή. Πρέπει να βρεις το δωμάτιο ασφαλείας και να απελευθερώσεις την κλειδαριά του επίπεδου 1. Αλλά για λόγους ασφαλείας δεν έχει σημειωθεί στο χάρτη. Πρέπει να το βρεις μόνη σου, με κάποιο τρόπο, Σάμους. Οπότε πρώτα βρίσκεις το δωμάτιο ασφαλείας και ξεκλειδώνεις τις πόρτες επίπεδου 1 και μετά πηγαίνεις στο δωμάτιο των δεδομένων και κατεβάζεις τα δεδομένα για τις βόμβες. Έχει το νου σου για το SAX. Εδώ βλέπετε υπάρχει, μας εισάγει σε ένα στοιχείο survival horror σε εισαγωγικά. Διότι άμα δούμε το τέρας αυτό που μας μιμείται, πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να κρυφτούμε. Μας δίνει δηλαδή
μια αίσθηση ότι είναι λίγο thriller, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένας ανώτερος κίνδυνος υπεράνω των δυνάμεών μας και πρέπει να τρέξουμε, να φύγουμε από αυτό. Λοιπόν, τώρα που πάμε εδώ πέρα, εντάξει, πλησιάζουμε και μάλλον έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, εδώ δεν μπορούμε να πάμε για την ώρα. Δεν έχουμε ακόμα τις ικανότητες. Εδώ ας πούμε, μόνο άμα αποκτήσουμε τη δυνατότητα να βάλουμε βόμβα θα μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το κομμάτι για να συρθούμε εκεί πέρα. Ευτυχώς αυτά είναι πάρα πολύ αργά. Έχει κάποιο κρυφό, εδώ δεν γίνεται να πάμε. Ούτε εδώ ακόμα. Άρα το αφήνουμε αυτό. Τζάμπα ήρθαμε. Μ' αρέσει να τα σκοτώνω αυτά. Ωραία γραφικά, έτσι, εποχής 80's. Λοιπόν, και εδώ κλειστά, εδώ ανοιχτά, μάλιστα. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές, πως το λέγει ο Βέγκος, και εγώ είμαι απόξω. Φέρτε μου τον Αλή να με καρατομήσει, άσχετο τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω εδώ είναι που πρέπει να πάμε. Και ένα σωρό μπλε πόρτες που θα ανοίξουν όταν βρούμε την κλειδαριά. Και για δε σύμπτωση τη βρήκαμε. Μάλιστα, λοιπόν, να βρούμε κάπου ένα save όμως και να κλείσουμε αυτό το βίντεο, γιατί εντάξει, πόσο θα τραβήξει. Είναι ωραίο παιχνιδάκι. Ελπίζω εδώ να έχει save. Εδώ τώρα έχει κάποιο secret, το οποίο χρειάζεται τη βόμβα για να σπάσουμε κάποιο τοίχο, λογικά. Α, να ο στόχος μας. Εύκολο είναι. Famous last words. Τρόμαξα με αυτό το πράγμα, το κουνούπι που ήρθε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε εκεί που είχαμε πάει, πάνω.
Λοιπόν, κατεβάσαμε τα δεδομένα για τις βόμβες. Και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Οχ, τι ήταν αυτό. Αυτό δεν είναι καλά νέα. Ο SAX κάπου είναι. Βλέπετε τι έγινε εδώ πέρα κάτω, ε. Δεν τολμάω να κατέβω. Ο SAX πέρασε από εδώ και τα διέλυσε. Άρα δεν μπορούμε να φύγουμε. Ωραία. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε. Τρέχουνε κιόλας. Λοιπόν, τώρα πού να πάμε, πού να πάμε λιγάκι εδώ, μήπως έχει κανένα save. Ωραία. Τέλος πάντων, έχω λίγο περιέργεια να δω τι είχε από την άλλη πλευρά και θα το σταματήσω το βίντεο μετά. Σε περίπτωση που κάποιος ηρωικά παρακολουθεί όλη αυτή την ώρα, να μην μείνει με την αγωνία. Εντάξει, ναι, έχει ένα λαβύρινθο τώρα εδώ, ολόκληρη περιοχή. Οκ. Εντάξει. Καταλάβατε στο περίπου. Λοιπόν, αυτό ήταν το Metroid Fusion. Είναι και εθιστικό παιχνίδι, έτσι. Έχει και μια δομή, έτσι. Δεν χάνεσαι. Είναι ένα παιχνίδι για φορητά. Παίζεις λιγάκι, το αφήνεις, ξαναπαίζεις. Μια χαρά. Το οποίο, όπως είπαμε, μπορείτε να το βρείτε και στο Wii U, όσοι πιθανότατα δεν θέλετε να δώσετε 50 και 60 ευρώ για να το πάρετε από το eBay για το Game Boy Advance. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι παρακολουθήσατε αυτό το μεγάλο βίντεο πάλι. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.